Πλήρης έως βιβλική αποτυπώνεται πως είναι η καταστροφή στο γήπεδο της ΑΕΚ Ατσαμπά στην περιοχή του Καρτερού, με την εικόνα να μιλάει από μόνη της. Μέχρι τη μέση των δοκαριών έχει φτάξει το νερό. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι η τρίτη φορά που το ζω αυτό. Το έχω ζήσει άλλες δύο φορές. Αυτή τη φορά είναι περισσότερο η πλημμυρά. Έχει μπει η θάλασσα, έχει γίνει ένα με το γήπεδο. Οι καταστροφές είναι βιβλικές εδώ. Το νερό έχει φτάσει μέσα μέχρι τη μέση μου. Ένα μέτρο νερό έχει μπει μέσα στα ποδητήρια. Πρώην γήπεδο και νυν λίμνη, προσπελάσιμη μόνο με βάρκα. Αυτή είναι η περιγραφή του χώρου που καθημερινά προπονούνται τρεις ομάδες που πλέον μένουν άστεγες. Η ΑΕΚ Ατσαμπά, ο Ποσειδώνας και η Τριτονία, περισσότεροι από 100 αθλητές, αλλά και πληθώρα παιδιών που προπονούνται στην Ακαδημία της ΑΕΚ Ατσαμπά, που αντί για γήπεδο, συνάντησαν σήμερα αυτή την εικόνα καταστροφής. Στα γραφεία μέσα έχουν μπει, ναι, στους υπολογιστές, στην καντίνα μέσα έχουν μπει, μέσα στα ψυγεία, έχουν μαζευτεί όλα, έχουν γίνει ένα κουβάρι, δεν ξέρω. Το πρωί που έφτασα εδώ και δεν ήταν τόσο πολύ, πήγαμε να ανοίξουμε τις πόρτες και μας τύπησε η φόρα του νερού. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Είναι πράγματι τραγικό, είναι μια καταστροφή ανεπανάληπτη και είναι σε ένα χώρο, σε ένα γήπεδο που είναι πραγματικά μια κυψέλη που αθλούνται εκατοντάδες παιδιά, ακαδημίες, ομάδες. Ο ηφαιστείωνας έδειξε το χειρότερο πρόσωπό του. Τα νερά σε κάποια σημεία φτάνουν το ένα μέτρο, ενώ ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής έχει γίνει ένα με τη θάλασσα, που λόγω των ανέμων φτάνει να γίνεται ένα με τα νερά του ποταμού και όλο αυτό να μετατρέπεται σε πραγματικό εφιάλτη που πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως δήλωσε απογοητευμένος ο πρόεδρος της ομάδας. Δεν ξέρω τι θα χρειαστεί από εδώ και πέρα να κάνουμε, αν θα συνεχίσουν τα παιδιά. Ήταν και οι ακαδημίες, είναι και τρεις ομάδες εδώ μέσα. Όλες αυτές οι ομάδες έχουν καταστραφεί. Τα αποδυτήρια των παιδιών των Αλωνών και τα δικά μας έχει φτάξει και έχουν γίνει ένα. Ούτε ρούχα έχουν, ούτε παπούτσα βρίσκεις, δεν ούτε τίποτα. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θελώδεις άνεμοι μπέρδεψαν τα στοιχεία της φύσης. Η θάλασσα στον Καρτερό ενώθηκε με το ποτάμι. Τώρα έχει μπει και η θάλασσα μέσα. Θάλασσα και γήπεδο έχει γίνει ένα. Ο ιδιοκτήτης της καντίνας που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο σε κατάσταση σοκ προσπαθεί να σκεφτεί αν σώζεται και τι. Είναι μεγάλη καταστροφή. Δεν ψεύω, είναι ένα ολόκληρο ποταμός. Και μέσα σε όλο τον πανικό, τυχερά αποδεικνύονται τα ζώα που φροντίζουν ποδοσφαιριστές και επισκέπτες, τα οποία σώζονται από βέβαιο πνιγμό. Απεκολοβήσαμε και δύο γατάκια που ήταν μέσα, διότι τα έχουμε εδώ στην ομάδα, δηλαδή τα προσέχει ο άνθρωπος που έχει την καντίνα. Και είχαν βγει πάνω στο τραπέζι, δηλαδή είχε φτάσει στο νερό, ίσα με το τραπέζι. Τα πυραγκαλιά ή τα έβγαλα, έχουν ψυχή κι αυτά. Δίπλα στον πρόεδρο της ΑΕΚ Ατσαμπά βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζορτζογλου, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα στηρίξει στην προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών, ζητώντας παράλληλα τη στήριξη του κεντρικού κράτους αλλά και των τοπικών φορέων. Παρακαλώ από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όλους τους φορείς και η Ένωση βέβαια, ο Δήμος Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Υφυπουργός Αθλητισμός που είναι από τον τόπο μας, να δούμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με μεγαλύτερη όσο μπορούμε ευαισθησία. Μια ανάσα από το γήπεδο στα σπίτια της περιοχής, πρόσβαση δεν υπάρχει, με τους κατοίκους να βρίσκονται είτε εγκλωβισμένοι μέσα είτε έξω από τις οικίες τους.